Λόγω Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, οι Γάλλοι επιταχύνουν την παραγωγή Ραφάλ, αφού με την παραγγελία των 80 Ραφάλ, με την υπάρχουσα κατασκευή ενός Ραφάλ το μήνα, η παραγγελία θα φτάσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σε κάτι περισσότερο από 6 χρόνια. Είναι όμως και τα 24 συνολικά ελληνικά, 12 μεταχειρισμένα και 12 καινούρια, ενώ και η Κροατία έχει παραγγείλει 12 μεταχειρισμένα. Αυτό σημαίνει ότι η γαλλική πολεμική αεροπορία σε λίγο χρόνο θα είναι μείον 24 αεροσκάφη, τα οποία πρέπει να αντικατασταθούν από νέα. Οι Γάλλοι αυξάνουν τον ρυθμό παραγωγής των Ραφάλ από το 1 στο μήνα σε 2, με την προοπτική η αύξηση αυτή να φτάσει τα 3 μαχητικά το μήνα, και το σχέδιο είναι να παράγουν πάνω από 30 Ραφάλ το έτος αντί για μόλις 11 που ήταν έως τώρα. Οι γραμμές παραγωγής όμως θα χρησιμοποιηθούν και για την αναβάθμιση των Ραφάλ F3, όπως είναι τα ελληνικά, σε F4 που θα τα δούμε στους ουρανούς της Ευρώπης από το 2025 και αργότερα σε F5 όπως σχεδιάζουν οι Γάλλοι. Τα Ραφάλ στην έκδοση του F4 θα έχει δυνατότητες ίδιες με τα μαχητικά 5ης γενιάς F22 και F35 και σε κάποιες περιπτώσεις ανώτερες και από τα F35. Θα διαθέτουν τεχνολογίες αιχμής για την συνδεσιμότητα των μαχητικών μέσω προηγμένου λογισμικού και δορυφορικών επικοινωνιών. Διαθέτουν ενεργό ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης RBE2, pod στόχευσης της Τάλιος και σύστημα αυτοπροστασίας και ηλεκτρονικού πολέμου Spectra Απινθέης, ενώ θα διαθέτει επίσης και ισχυρούς παρεμβολείς. Όσον αφορά τον οπλισμό τους, τα Ραφάλ F4 θα μπορούν να εξοπλίζονται με τους γαλλικούς υποηχητικούς πυράβλους Cruise Scalp EG, τον πύραυλο ASMPA με δυνατότητα τοποθέτησης ακόμη και πυρηνικής κεφαλής, τους πυράβλους Aeros-Aeros Mika και φυσικά την κατευθυνόμενη βόμβα ακριβίας AASM ενός τόνου. Η επόμενη κίνηση εκτός από την αναβάθμιση των Ραφάλ από την ελληνική πολεμική αεροπορία, εάν και όποτε αποφασιστεί, σωστότερη θεωρούμε είναι όμως να μην αγοραστούν επιπλέον Ραφάλ, αλλά Μπελάρα, αφού μόλις 6 Ραφάλ έχουν το κόστος μίας Μπελάρα. Εάν σας άρεσε το βίντεο και οι πληροφορίες του, απλά πατήστε εγγραφή στο κανάλι και κοινοποιήστε το βίντεο σε φίλους και φίλες. Σας ευχαριστώ πολύ.